Αγαπητοί φίλοι και φίλες. Αληθώς. Ονομάζομαι Στέφο Αναστάσιος, είμαι μέλος της ομάδας επικοινωνίας της Νίκης. Σας καλωσορίζουμε στην προεκλογική πια σύναξη του νομού Κοζάνης, εδώ στη γλυκιά μας Κοζάνη. Εδώ και 4 περίπου χρόνια έχει ξεκινήσει η προσπάθεια αφύπνισης της πληγωμένης ελληνικής κοινωνίας άμεσα από την ίδρυση του Δημοκρατικού Πατριωτικού Κινήματος Νίκη. Βλέποντας αυτή την προσπάθεια, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Σταμάτης Πανουδάκης χάρισε γενναιόδωρα τη σύνθεση «Μη λυγίζεις ψυχή μου» ως ύμνο της Νίκης. Γι' αυτό το λόγο και πάντα ξεκινάμε τη σύναξη με αυτόν τον ύμνο. Είναι ένας ύμνος που θεωρούμε ότι αγγίζει τον καθένα από εμάς μέσα στη Νίκη. Δεν θα μακρηγορήσω άλλο και θα καλέσω στο βήμα την υποψήφια του νομού Φλόρινας, κυρία Αλεξία Τάντση. Έγαμη μητέρα τριών παιδιών, διδασκάλισσα ξένων γλωσσών, υπεύθυνη της Νίκης στην περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας για τους νομούς Κοζάνης, Φλόρινας, Καστοριάς και Γρεβενών. Λόγος σε εσάς, κυρία Τάντση. Φίλοι και φίλες της Νίκης, σας ευχαριστούμε που βρίσκεστε μαζί μας και σας καλωσορίζουμε σε μια σύναξη που είναι σύναξη ψυχής. Η πατρίδα μας περνά τις χειρότερες συμπληγάδες στην νεότερη ιστορία της. Όλα αυτά τα χρόνια, πάντα ο Έλληνας πολίτης είχε το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης. Για τις παραλήψεις βέβαια και τα λάθη των κυβερνώντων. Το πρόβλημα, όπως και εσείς ξέρετε, δεν είναι μόνο ο βουλευτής, ο ευρωβουλευτής ή το κάθε κομματικό στέλεχος. Το πρόβλημα είναι η διεφθαρμένη κομματοκρατία που έχει σαπίσει όλους τους κρατικούς αρμούς που όζουν παλαιοκομματισμό. Αυτό θέλουμε να σταματήσουμε. Γι' αυτό αφήσαμε την άνεσή μας, αναλάβαμε δράση και κατεβαίνουμε στο στίβο της πολιτικής μάχης. Σας καλούμε να έρθετε μαζί μας για να σπάσουμε επιτέλους το απόστιγμα της συντεγνίας των πολιτικών κομμάτων που έχει κακοφορμήσει ανησυχητικά και οδηγεί με γοργά βήματα την πατρίδα μας στη σύμψη. Είναι καθημερινό πλέον το φαινόμενο να αποκαλύπτεται ένα σκάνδαλο ή ένα φρικιαστικό γεγονός ή εμπλοκή κομμάτων ή πολιτικών προσώπων και κομματικών στελεχών. Εμείς, όσο μπορούμε, δεν θα ξεχάσουμε. Και δεν θα ξεχάσουμε αυτούς που προσπάθησαν να διαλύσουν τον ιερό θεσμό της οικογένειας, θεσπίζοντας το σύμφωνο συμβίωσης, τους γάμους ομοφυλοφίλων και το δικαίωμα της τεκνοθεσίας. Αυτούς που υπονόμευσαν το ήθος μας, διαλύοντας την παιδεία μας στα σχολεία της Ορθόδοξης Ελλάδας. Αυτούς που τόλμησαν να στείλουν στα σχολεία το ανοσιούργημα της κυρίας Ρεπούση. Σήμερα διδάσκουν ότι το φύλο δεν είναι μια βιολογική πραγματικότητα, αλλά επιλογή. Ακόμη, στα ίδια σχολεία, τα Ορθόδοξα Ελληνόπουλα διδάσκονται ένα παθησιακό συνοθήλευμα και όχι την πίστη των πατέρων τους. Δεν πρέπει, λένε, να είναι ομολογιακό το μάθημα. Ενώ στα ίδια σχολεία, παιδιά που είναι μουσουλμανάκια ή αυτά που ανήκουν στο καθολικό δόγμα, διδάσκονται τα θρησκευτικά τους από εκπαιδευτικούς και με προγράμματα τα οποία επιλέγουν οι κληρικοί τους. Γιατί μόνο τα Ορθόδοξα Ελληνόπουλα θα πρέπει να διδαχθούν από τον κάθε άθεο θεολόγο, με συγχωρείτε, κατά παράβαση του συντάγματος για την αποστολή της παιδείας που οφείλει να παρέχει. Δεν ξεχνούμε λοιπόν αυτούς που απαξίωσαν τόσο πολύ τις ένοπλες δυνάμεις μας, απογύμνωσαν τα νησιά μας, στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία. Αυτούς που πριν μερικά χρόνια τιμώρησαν με φυλάκιση ευέλπιδες που τραγούδησαν το «Μακεδονία εξακουστή» στην παρέλαση της Θεσσαλονίκης. Πώς να αντιπαρέλθουμε την πραγματικότητα και όχι τα λόγια, με βάση την οποία οι πολίτες του γειτονικού κράτους δηλώνουν Μακεδόνες χωρίς τον επιθετικό προσδιορισμό Βόρεια. Σιγά σιγά το καθεστώς δοκιμάζει τις αντιστάσεις μας. Και όσο αυτές αποδεικνύονται ανίσχυρες ή ανύπαρκτες, τόσο προχωρεί με περισσότερο θράσος, ώσπου φτάσαμε στην αναγνώριση του Κέντρου Μακεδονικής Γλώσσας. Πώς αισθάνονται άραγε τώρα οι εντός εισαγωγικών πατριώτες της Νέας Δημοκρατίας? Μπορούν να σηκώσουν αυτό το βάρος?
θα υπενθυμίσω και μερικά άλλα περιστατικά των τελευταίων κυβερνήσεων. Διάφορες ψηφίδες, τις οποίες, αν τις βάλουμε τη μία κοντά στην άλλη, η εικόνα που δημιουργείται είναι τρομακτική. Καταδίκασαν τη Δυτική Μακεδονία σε έναν αργό βασανιστικό θάνατο. Μας οδήγησαν βία στη μεταλλητική εποχή. Έκλεισαν εργοστάσια. Μας φτωχοποίησαν. Έδιωξαν τα παιδιά μας στο εξωτερικό. Για να τα αντικαταστήσουν με ποιους. Με παράνομους εισβολείς και να λύσουν το δημογραφικό ποιοι. Αυτοί που κατέχουν τις πρώτες θέσεις στη σπατάλη, τη διαφθορά και την κακοδιαχείριση. Και έχουν το θράσος να ειρωνεύονται και να κουνούν προκλητικά το δάχτυλο.